Συμπολίτε μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή στου συναρμόδιου υπουργού να προχωρήσουν στι απαραίτητε ενέργειε, ώστε από τι 6 το πρωί τη Δευτέρα, 23η Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει η απαγόρευση κάθε άσκοπη κυκλοφορία και μετακίνηση πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσω το τελευταίο βήμα μια οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία, που όμω πρέπει να γίνει εγκαίρο για να μην γίνει μάταιο. Γιατί το χρόνο δεν μετρείται πλέον σε μέρε, αλλά με ώρε. Και απαιτούνται τολμηρέ και γρήγορε πρωτοβουλίε. Το κράτο οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση τη ατομική ελευθερία υπερβαίνει τον συνταγματικό τη σκοπό και απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του ενό αποδεικνύεται ελληματική, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν, προχωρώ στη σημερινή απόφαση. Για να προστατεύσω την υγεία μα και όλα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Έχω ήδη ενημερώσει την Πρόεδρο τη Δημοκρατία και του αρχηγού των κομμάτων για την απόφασή μου. Έτσι, από αύριο το πρωί, στον δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνο όσοι κινούνται προ και από την εργασία του. Αν κατευθύνονται για να προδευτούν τρόφιμα και φάρμακα, αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα και όσοι ασκούνται ατομικά ή ένα-δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό του. Τέλο, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο τη μόνιμη κατοικία του όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Όποιο κυκλοφορεί θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και ο λόγο τη μετακίνησή του θα πρέπει να βεβαιώνεται είτε με έγγραφο του εργοδότη του, αν πρόκειται για μισθωτό, είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέρημνα ώστε με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμα και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Τέλο, τον έλεγχο τη εφαρμογή του μέτρου αναλαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και η Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Στου παραβάτε θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Από του περιορισμού αυτού εξαιρούνται προφανώ μέλη τη κυβέρνηση και τη Βουλή, κρατική λειτουργή και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών υγεία, τη πολιτική προστασία, των σωμάτων ασφαλεία και των ενόπλων δυνάμεων. Συμπατριώτε μου, στην Ιταλία χάνεται δυστυχώ ένα άνθρωπο κάθε δύο λεπτά και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέο λοιπόν να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μα. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διαλέγουμε ποιο θα ζήσει και ποιο θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μόνο μία. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι. Ερημώνοντα δρόμου και πλατείε, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντα στι αιστείε μα, τι μετατρέπουμε σε οχυρά ζωή. Δεν θα αφήσω, ωστόσο, μερικού επιπόλαιου να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών. Και τη λίγη ανεύθυνη Μπορούν να βλάψουν χιλιάδε υπεύθυνου. Καθώ λοιπόν στη μάχη έρχονται δύσκολε στιγμέ, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν τον στόχο έχει ο περιορισμό τη κυκλοφορία από αύριο. Από την πρώτη στιγμή τη υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση ενημέρωσε του πολίτε με ειλικρίνεια. Οργάνωσε κατάλληλα τι ιατρικέ δομέ τη χώρα, προχωρώντα σε προσλήψει πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και σε προμήθειε δισεύρετου ιατρικού εξοπλισμού. Αναδιάταξε τι υπηρεσία του Δημοσίου. Και μέσα σε λίγε μέρε ανακοίνωσε τρει δέσμε γενναίων μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά κρατώντα παράλληλα απόρθητα τα σύνορά μα και τα σύνορά τη Ευρώπη. Το κράτο, συνεπώ, απέδειξε ότι ήταν και είναι παρόν παντού. Τώρα όμω είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη. Ο κορονοϊό δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα, οι κοινωνικέ ομάδε. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιο και αν είναι, όποιον κατοικεί. Απέναντί του είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι παππούδε, οι αγιάδε, οι γονεί μα. Συμπολίτε μα με χρόνια νοσήματα, που κι αυτοί πρέπει εν μέσω κρίση να βρουν καταφύγιο στο εθνικό σύστημα υγεία. Δεν σταμάτησαν οι Έλληνε να αρρωσταίνουν και από άλλε ασθένειε. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και για αυτού. Χθε ο καθηγητή κ. Τσιόδρα μίλησε για την ευθύνη των νέων προς τους ηλικιωμένους. Με ένα κόμπο στο λαιμό. Α γίνει αυτή η συναισθηματική αντίδραση ενό ανθρώπου που σηκώνει τεράστιο βάρο. Με καθαρό μυαλό και μοναδική αξιοπρέπεια, κραυγή αφύπνιση. Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε όλοι το δικό μα μέτωπο. Να ξαναγράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση να σπάσει η αλυσίδα μετάδοση του ιού. Καθένα από εμά να πάψει να γίνεται κρίκο μεταφορά στον διπλανό του. του. Συμπολίτε μου, η κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον, απλώνοντα τη φροντίδα τη σε κάθε γωνιά του τόπου μα. Όμω το ξαναπώ, το μεγαλύτερο όπλο κατά του άωρο του εχθρού είναι η προσωπική μα συμπεριφορά. Δεν κυκλοφορούμε χωρί αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μα εκείνου που μάχονται νύχτα μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μα υγεία. Και τη παραμονή στο σπίτι είναι στον πυρήνο τη ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογική ευθύνη. Δεν είναι περιορισμό, αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Έτσι θα αποδείξουμε ότι ο κοινωνικό μα ιστό είναι συμπαγή και με συνείδηση, και ότι μαζί σηκώνουμε το βάρο τη πατρίδα. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλα τα αποθέματα σθένου και υπομονή για να ξεπεράσουμε την κρίση. Κρίνω με τα λόγια του Αμερικάνου Προέδρου Θεόδουρου Ρούσβελτ, που ταιριάζουν νομίζω σε αυτού που ήδη μάχονται εναντίον τη απειλή και θα κληθούν να κάνουν πολύ περισσότερο τις επόμενες μέρες. Ο έπαινος ανήκει στον άνθρωπο που είναι πραγματικά στην αρένα, με πρόσωπο γεμάτο ιδρώτα και αίμα, που έχει όμως ενθουσιασμό και αφοσίωση, γιατί και ξοδεύει τον εαυτό του σε έναν άξιο σκοπό. Εκ μέρους των Ελληνίδων και των Ελλήνων, τους ευχαριστώ. Και σας καλώ όλους να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας με την καθημερινή μας στάση, καθώς η ατομική επιθυμία υποχωρεί μπροστά στη συλλογική βούληση, η πατρίδα περνά στα χέρια μας. Ελλάδα είμαστε όλοι. Ας την προφυλάξουμε, λοιπόν, ώστε να συναντήσουμε το αύριο πιο υγιείς, πιο δυνατή και πιο αισιοδοξη. Δεν κυκλοφορούμε και δίνουμε όλη η Ενωμένη πάνδημη απάντηση στην πανδημία.